Κάτσε. Έλα ρε Elon, τι γίνεται, ρε ψυχή μου. Ναι, ναι, και εμείς καλά, εδώ στο χωριό. Μια χαρά, μια χαρά. Να σε πω λίγο ρε, πότε σκοπεύεις να έρθεις από εδώ? Σε περιμέναμε ρε μαλάκα, σε περιμέναμε. Σου κάναμε τα τσουρεκάκια, σου κάναμε τις πασκές, ξέρεις που κάνουν και στην Πάφο. Κάναμε και τις φλαούνες κυπριακές. Δεν ήρθες όμως ρε. Άντε ρε παλιό χαρακτήρα. Τι νέα? Μω, ναι, ναι, το άκουσα, Τους πήρε στα σόβρακα εκεί στο Twitter. Ναι, ναι, φαντάζομαι όμως τους είπες να κάνουν like το βίντεο. Ναι. Διαφημίσε και λίγο το χωριό που σε υποστήριξε ρε μαλάκα. Μην μου κάνεις τέτοια. Ναι ρε, ναι, ναι. Πόσα τους έδωσες? 44 δισεκατομμυριάκια. Τι νόμισα πως είμαστε καμιά φτωχή και δεν έχουμε να δώσουμε? Καλά τους έκανες, Αλλά να σε πω ρε λίγο ρε μαλάκα. Εσύ έδωσε 44 εκατομμύρια για το Twitter, ναι. Εγώ το κατεβάζω δωρεάν πάνω στο κινητό. Ποιος είναι ο έξυπνος εδώ ρε, Αλλά άκου, άκουμε λίγο. Μη σ' ακούσω όταν έρθεις εδώ στο χωριό να μου λες να σε δανείσω κανένα ευρώ να πάρεις καμιά αντιρρόπιτα. Μαλάκα, με τις κλώτσες. Άντε. 44 λοιπόν δισεκατομμυριάκια έδωσε ο Elon Musk για να εξαγοράσει το Twitter και να του δώσει ελευθερία. Να δώσει την ελευθερία πίσω στο λαό. Ένα όνειρο που είχε και ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής, ξέρεις, ο Πορτοκαλής ο τυπάς. Αλλά νομίζω μεταξύ των δύο η ελευθερία είναι κάτι διαφορετικό στην σκέψη τους. Για να δούμε τι θα κάνει ο Iron Man της πραγματικής ζωής και ποια είναι η επόμενη του κίνηση η οποία θα μας ξαφνιάζει νομίζω όλους. Μήπως είναι η εξαγορά της Coca-Cola και να πάει να βάλει πίσω την κόκο στην κόλα? Πάντως έτσι αστειευόταν πριν λίγες μέρες στο Twitter και ας μην ξεχνάμε ότι ο τύπος είναι ο ρομαντιστής. Αυτός και ο τρανός. Εγώ κόκο στο τραπέζι. Άκουμε λίγο, αν είσαι ένας από τους δοκιμαστές του Google Pixel Watch, τότε ίσως να έχεις ξεχάσει το πρωτότυπο σου σε έναν εστιατόριο πίσω στη ΣΥΠΑ. Γιατί εκεί το βρήκε μετά από κάποιες μέρες, όπως μας λέει ένας τυπάς, που προτιμά να μείνει ανώνυμος για τους εμφανείς νομίζω λόγους. Και φυσικά αυτός ο τυπάς μοιράστηκε με το Android Central φωτογραφίες του ρολογιού που αναμένουμε ίσως να δούμε και επίσημα τον επόμενο μήνα μαζί με τα νέα Pixel 7 από τη μαμά μας Google. Το ρολόι είναι βασικά αυτό που περίμενες. Μοιάζει με ρολόι κυκλικό με ένα τσιπάκι της Samsung μέσα και φυσικά από όσα έχουμε δει με τις πρόσφατες φήμες δεν είδαμε κάτι καινούριο ιδιαίτερα. Ναι. Δεν προλάβαν να κυκλοφορήσουν καλά-καλά τα Xiaomi 12 που έχουμε τσεκάρει στο κανάλι, αν όχι θα το δεις το βίντεο μετά από αυτό. Αλλά η Xiaomi μας, όντως Xiaomara, εννοείται ότι έχει στα σκαριά, έχει έτοιμα ήδη τα 12 Tab. Τι μας περάσατε κυρία, καμιά εταιρεία που βγάζει ένα κινητό το μήνα? Κάθε εβδομάδα! Και μη σου πω αν το συνεχίσετε θα το βγάζουμε και κάθε μέρα έτσι. Πάρα κινητό, 12 Tab, 12 C, 12 ό,τι θες εσύ. Α, τι... Έπρεπε να γίνω τράπερ. Τι σου πω. Lil Mayor. Θα το σκεφτώ. Να ξέρω τώρα, ξέχασα τι ήταν να πω μετέπειτα. Α, ναι, να είναι καλά ο Κινέζος μας ρε φίλε, να μας δίνει νέα, να βγάζουμε τα τσέξου. Βασικά, μονάχα νέα της Xiaomi να λέμε, βγάζουμε full έναν επεισόδιο του τσέξου. Να είναι καλά, Όμως, να περάσουμε λίγο στο 12 Tab, πάμε. Όπως μας λέει λοιπόν το Xiaomi MIUI, το 12 Tab από τη Xiaomi μας, θα είναι βασικά το κινέζικο Redmi K50S με τσιπάκι από τη MediaTek και το 12 Tab Pro, το Redmi K50S Pro, πολύ πιθανό μαζί με το νέο Snapdragon 8 Generation 1 Plus. Πότε τώρα είναι το επόμενο σε ερώτημα θα περιμένουμε αυτά τα νέα κινητά από τη Xiaomi μας? Ίσως να τα προλάβετε να βγουν πριν να βγει αυτό το βίντεο. Δεν το αφιβάλλω καθόλου. Αλλά όπως μας λέει το Xiaomi MIUI θα περιμένει 2 με 3 μηνούλες. Γιατί θα βγουν μάλλον τον Αύγουστο. Αν δεν Οκτώβριο είναι πολύ. Πόσο να περιμένω ρε Xiaomi, πόσο. Αυτή την εβδομάδα τι έβγαλες? Αν δεν έβγαλες. Έβγαλες, ναι. Τι νομίζεις, θα σε αφήνει η Xiaomi να μην βγάλει αυτή την εβδομάδα και να περίμενες 2 με 3 μήνες για καινούργιο κινητό? Εννοείται ότι σε νιώθει η Xiaomi μας την τοποθεσία τσέπη σου και μας παρουσιάσε το Poco F4GT που είναι βασικά το Redmi K50G με νέα ονομασία αλλά για εκτός Κίνα περιοχές. Το κινητό στα χαρτιά τουλάχιστον μας κίνησε το ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι αυτή.
Έχει έναν κορυφαίο επεξεργαστή των οστών τραγωνοκτών Generation 1, επίπεδη οθόνη AMOLED 6,67 inch με 120 Hz ρυθμό ανανέωση, 120 W και στη φόρτιση που σου γεμίζει την 4700 mAh μπαταρία σε μόλις 17 λεπτά, για όπως μας λέει ο Κινέζος. Ακόμη έχει και τα κουμπάκια στο πλάι που μπορείς να παίζεις πιο άνετα τα παιχνιδάκια σου και έχουν και RGB φωτισμό τις κάμερες. Αλλά αν δεν το χτυπήσεις με μια Elimber τιμή στα 499€, σου πάει στα 600€, που σε κάνει να το σκέφτεσαι δύο φορές, η αλήθεια είναι, ρε σχέμα μου. Νομίζω αυτά κανείς και στο τέλος θα ρίξουμε και μαύρη πέτρα πίσω μας. Και αφού μιλάμε για μαύρες πέτρες και εταιρείες που μας έκαψαν τη ψυχή, να περάσουμε στην OnePlus, η οποία μας παρουσιάσε το OnePlus Ace, που βασικά είναι ένα πολύ παρόμοιο, να το πούμε, κινητό με το Realme GT Neo 3, που αναμένουμε να δούμε στο κανάλι. Γι' αυτό έχεις καταστρέψει το κουμπί του like, όπως και έχεις κάνει και εγγραφή. Άντε, να μην τα λέμε, αυτά κάνουμε στο χωριό μας. Έχεις λοιπόν το MediaTek Dimensity 800 Max, Max Pro Max, Pro Plus κτλ. Στα 150 W η φόρτιση, 4500 mAh μπαταρία, 6,7 inch AMOLED οθόνη και τέτοια, αλλά μάζεψε λίγο τα σάλια σου, γιατί είναι για τους Κινέζους προς το παρόν. Και για να σε αποτελειώσω τώρα, για τους Κινέζους σου, οι Κινέζοι θα το πάρουν στα 386 δολάρια και τώρα μπορείς να συνεχίσεις να κλαις ή... Γιατί ανακοίνωσε μετέπειτα η OnePlus και το OnePlus 10R, που είναι βασικά το ίδιο κινητό, απλά η τιμή του βγαίνει λίγο πάνω, στα 550 ευρώ. Μια διαφορούλα στην τιμή θα έχουμε από την κινέζικη εκδοσή, ρε OnePlus. Μήπως έπαθες και εσύ Xiaomi, ναι. Αν η είδηση ότι το Notch θα μας αποχαιρετήσει στα iPhone 14 σου έφερε μεγάλη θλίψη, σε κάνε να το ρίξεις στο ποτό, τότε μην μου ανησυχείς, γιατί το πιλαράκι είναι δίπλα σου να σου δώσει πάλι νόημα στην καθόλου βαρετή ζωή σου. Το Notch είναι εδώ και θα παραμείνει κάπως. Τουλάχιστον σε δύο από τα μοντέλα της iPhone 14 σειράς, όπως δείχνουν και οι παρακάτω εικόνες. Τα απλά iPhone 14 και iPhone 14 Max, εκτός από τις περασμένης γενιάς α15 επεξεργαστές, φαίνεται ότι δεν θα έχουν το θαυμαστικό που θα βρούμε στα Pro μοντέλα, αλλά το αξιεγάπητο μας και λατρευτό μας Notch θα μας κάνει να ξεχωρίζουμε περισσότερο τις βλαχάρες και τις φτωχές που θα πάρουν τα απλά iPhone 14 από τις δίβες και τις πελούσιες που θα πάρουν τα Pro μοντέλα. Βέβαια. Τι, να μας πάρουν και οι αυλάχες, άντε. Αν ο εργοδότης σου ζητούσε να του στείλεις φωτογραφία με την ένδειξη της μπαταρίας που έδειχνε πόση μπαταρία έφαγες καθόλου όσο ήσουν στη δουλειά, τέλος πάντων, πριν να φύγεις από τη δουλειά, τι θα έκανες? Α, θα του έφερνες το κινητό στο κεφάλι. Β, θα του έλεγες δεν σου έμεινε μπαταρία και έκλεισε. Θα άλλαζε δουλειά, γιατί αυτές δεν είναι συνθήκες εργασίας. Νομίζω ότι το γάμα είναι το πιο καλό. Ας σου φαίνεται λοιπόν αυτό σαν ακόμη ένα από τα κρύα αστεία του δημάρχου σου. Το άλλο θέμα είναι ότι δυστυχώς δεν είναι. Οι περισσότεροι έχετε ζήσει εργοδότες λαμόγια, δεν το αφιβάλλω, εγώ όχι προσωπικά, από άλλους τα λέμε. Και όπως μου λέτε εσείς, γιατί είπαμε εγώ δεν το έχω ζήσει, εκμεταλλεύονται αυτά τα λαμόγια της καταστάσης, αλλά ο τυπάκος εδώ το πήρε ένα βήμα παρακάτω. Όντως ζήτησε από τους υπαλλήλους του να κάνουν αυτό για να τσεκάρει ποιοι είναι πάνω από το κινητό τους συνεχώς, γιατί πιστεύει ότι η εταιρεία του πάει από το κακό στο χειρότερο, γιατί οι υπαλλήλοι του περνούν πολύ χρόνο στα κινητά τους. Βέβαια, αυτό έγινε στην Κίνα, αλλά αν μου έλεγες ότι γινόταν και Ελλάδα ή Κύπρο, δεν θα με ξάφνιαζε καθόλου το περιστατικό. Το γεγονός, ρε, τίποτε είναι τώρα να φταίς εσύ που η εταιρεία σου πάει από το κακό στο χειρότερο ή πως οι συνθήκες εργασίας που έχεις στους υπαλλήλους σου εδώ είναι άθλιες? Όχι, ούτε καν. Αυτά δεν τα σκεφτόμαστε. Άντε ρε Σούργελ, άντε!